Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια ερήμη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη, που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το πλανήτη, που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπαν ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο, και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία, μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά του αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσει το παράπονο και κλάψα σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, κύριε. Άνθρωπος με άνθρωπο, λαός με λαό μαζί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, κύριε. Αλλά η γη ακόμα ζει, ακόμα ζει, ακόμα ζει. Αυτός μου μίλησε για το μακρινό το πλανήτη. Μου είπε πως το κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις, πως οι σοφοί κυβερνάνε τη γη. Εδώ το είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε λυτήροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε και τρελοί. Τότε του μίλησα για τον Έρωνα και για τον Χίτλερ, για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και για τους Ναζί. Του είπα πως σκοτώναν οι εσές τους ανθρώπους, χίλιους χίλιους σαν τα πρόβατα, κύριε. Αλλά η γη ακόμα ζει, ακόμα ζει, ακόμα ζει. Κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε να το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη. Απόρρισε και με ρώτησε γιατί. Του είπα δεν υπάρχει μια πέτρα σε αυτό το πλανήτη, κύριε. Μ' ανθρώπινο αίμα να μην έχει ποτιστεί. Πολύ αίμα έχει χτυπτεί εδώ πάνω, κύριε. Αλλά η γη ακόμα ζει, ακόμα ζει, ακόμα ζει.